Mad Radio is the one. 106,2. Η νούμερο 1. Έλα, πώς είστε! Καλώς ήρθατε στο Πάντα Καλοκαίρι! Εννοείται! Είναι ο Πάνος Καντάρης. Είναι η Σοφία Γιλτίζη. Και μαζί θα περάσουμε άλλο ένα ωραίο μεσημέρο απόγευμα. Ακριβώς, να σας κάνουμε παρέα στην πολύ καυτή Αθήνα που ξέρουμε ότι σας ταλαιπωρεί όλους. Εμείς εδώ από το Παλίνι Πλάζα θα σας μεταφέρουμε τα πιο ωραία καλοκαιρινά tips και vibes και ό,τι άλλο μας έρθει στο μυαλό. Γιατί όχι, νομίζω. Να πούμε στον κόσμο ακριβώς να μας παρακολουθεί από τα social media του MAD, το MAD TV φυσικά στο Instagram, το YouTube, το TikTok, το Twitter. Παιδιά, τόσα social media, δηλαδή θα βαρεθείτε να κάνετε follow, αλλά πρέπει, είναι σημαντικό αυτό το βήμα και εννοείται να χρησιμοποιείτε και το hashtag, να βγάλετε το story σας τώρα ωραία και καλά και να βάλετε το hashtag σας MAD TV Greece και εννοείται πάντα κάτω παύλα καλοκαίρι. Εννοείται, τέλεια. Έτσι, πάμε να ξεκινήσουμε με το πρώτο μας θέμα. Πάμε να ξεκινήσουμε, εγώ έβγαλα τα γυαλιά, Σοφία, γιατί εντάξει, τόσο ήλιος πια. Καλά έκανες, θα τα βάλω εγώ σε λίγο. Εννοείται, λοιπόν. Ωραία. Με τι θα ξεκινήσουμε? Θα ξεκινήσουμε. Βασικά θα σε ρωτήσω. Να με ρωτήσεις. Τι κάνεις όταν ξυπνάς? Το πρώτο πράγμα που κάνω όταν ξυπνάω είναι να τρέξω με κλειστά τα μάτια, ναι, να φτιάξω έναν ωραίο καφέ. Εγώ που δεν πίνω καφέ, τι λες να κάνω? Κοίτα, μου είχες πει στην προηγούμενη εκπομπή δεν τρώω σοκολάτα. Τώρα δεν πίνεις καφέ, κάπου σε λίγο είναι παιδιά ένας, θα φύγω. Είναι ο ρυθμός άνθρωπος. Ολιγαρχής. Θα σου πω τι κάνω, βέβαια αυτό. Θα σου πω ότι στρώνω το κρεβάτι μου. Αλλά γιατί στο λέω, πολύ. Μήπως γιατί βλέπω εδώ πέρα κάτι σιγά σιγά ότι θα πούμε κάποιους λόγους για τους οποίους δεν πρέπει εν τέλει να στρώνουμε το κρεβάτι μας. Θα τους πούμε τώρα. Τώρα θα σας πω εγώ που στρώνω με το που ξυπνήσω το κρεβάτι μου. Είμαι σίγουρος γι' αυτό. Δηλαδή. Λοιπόν, σίγουρος. Λένε πως μετά από τόσες ώρες πάνω στα σεντόνια, η σκόνη και η υγρασία που έχει μαζευτεί είναι το καλύτερο περιβάλλον για να αναπτυχθούν ακάραια. Πολύ επικίνδυνα φυσικά για τον ανθρώπινο οργανισμό. Οπότε σου λέει, οι ειδικοί συνιστούν πως δεν πρέπει να στρώνουμε το κρεβάτι μας το πρωί αμέσως μετά το ξύπνημα. Σε αυτό το σημείο να πω ότι η μαμά μου να το ακούσει, ναι, το άκουσες, ότι δεν πρέπει να στρώνουμε το κρεβάτι μας. Ορίστε. Πώς λένε τη μητέρα? Κατερίνα. Να τη χαιρετήσουμε εδώ. Γεια σας, κυρία Κατερίνα. Γεια. Λοιπόν, η συνέχεια λέει ότι ένας ενήλικας χάνει περίπου 285 ml γρών κάθε βράδυ. Ουσίες λέει που είναι εμποτισμένες στα σεντόνια και μπορούν να φτάσουν ακόμη και στο στρώμα. Επομένως, σου λέει, στρώνοντας το κρεβάτι πρωί-πρωί, παγιδεύουμε την υγρασία που παράγεται από το σώμα μας κατά τη διάρκεια της νύχτας για να καταλήξουμε να συντηρούμε αυτή την κατάσταση για μεγάλο μέρος της ημέρας. Οπότε σου λέει, χωρίς αμφιβολία δεν είναι καλό. Σωστό. Επίσης, να προσθέσω ότι παλιά. Κάτι ξέρανε, έχω να σου πω, που απλώνανε εκεί τα σεντόνια, τα ωραία, τα λευκά και στα κυκλαδίτικα τα νησιά και τα τεινάζανε. Με τις ώρες, μέχρι το μεσημέρι. Και τα χαλιά, θυμάσαι. Παίρνανε εκεί τη σκούπα, τάκ, θυμάμαι, βέβαια, θυμάμαι. Γι' αυτό δεν στρώνουμε το κρεβάτι μας, παιδάκια. Εννοείται. Τελικά αυτό είναι το μήνυμα της μήνυμας. Νομίζω αυτό. Δεν στρώνουμε το κρεβάτι. Γίνεται, τι να σου πω, είναι ερωτική. Οι μανάρες μας. Ωραία. Λες να πάμε στο τραγούδι μας. Θα πάμε σε ένα πολύ Latin part. Αυτό το κομμάτι. Πες το εδώ, είσαι έτοιμη, λοιπόν, ναι, λοιπόν. Μετά τα Latin Vibes, παιδιά, έχω να σας πω ότι έχουμε μια αγάπη σε ένα τραγούδι μόνο. Ναι. Και εννοείται δεν είναι άλλο του Bad Bunny, το Duckity. Duckity, Bad Bunny, πάμε, yeah, επιστρέφουμε φύγαμε σε λίγο. Κάποιο πάρτι εδώ στο Πάντα Καλοκαίρι με τον Πάνο. Γιατί παίζει πάρτι στο MAD TV. Στο MAD TV εννοείται και στο Πάντα Καλοκαίρι. Είστε καλεσμένοι εδώ στην εκπομπή μας. Εννοείται. Hashtag Πάντα Κάτω Παύλα Καλοκαίρι. Να περάσουμε τέλεια αυτό το μεσημερό απόγευμα. Έτσι, να τα πούμε, να κάνουμε συζητήσεις, να μάθουμε ωραία πράγματα. Βεβαίως. Και έχω να σου πω, Σοφία, κάτι. Τι?
Μου πες ότι δεν ξέρεις να κολυμπάς. Ναι. Και έχω πόσα να σου πω τώρα. Αν μάθεις για τις, ναι. για τις παρακάτω παραλίες, ναι. ενδεχομένως να μην θέλεις πια. Να μην θέλω να κολυμπήσω. Δηλαδή, γιατί τώρα. Γιατί θέλω πάρα πολύ. Τώρα δες πάρα πολύ, το βλέπω. Δεν κρατιέσαι, ναι. δεν μπορούμε να σε κρατήσουμε. Ναι. Νομίζω ότι αν ακούσεις τις παρακάτω παραλίες, δεν θα θέλεις, παιδί μου. Λίγο, κάπου δηλαδή, νομίζω θα πεις. Ωραία. Θες να ξεκινήσουμε. Ξεκινήσουμε για την ψυχή. Έτσι κιόλας εδώ. Λίγο. Ωραία. Για πάμε. Kilauea, Hawaii, Hawaii. Η Χαβάη σου λέει. Να τι. Τη βλέπουμε κιόλα. Τη γνωρίζουμε φυσικά τη Χαβάη για τις καταπληκτικές της παραλίες. Οι stars την προτιμούν πάρα πολύ. Και σου λέει ότι είναι γνωστή εκτός από τις καταπληκτικές παραλίες με τα καταγάλανα νερά και τα εξαιρετικά. Και τον εξαιρετικά καλό καιρό της, αλλά έχει και πολλά εφαίστεια με την Kilauea. Να είναι το πιο ενεργό απ' όλα. Wow. Οπότε δεν ενδείκνυται για μπάνιο. Λέει άμμος η συγκεκριμένη παραλία έχει ένα έντονο μαύρο χρώμα λόγω της ηφαιστειακής τέφρας και ενώ μπορεί να αξίζει να επισκεφτείς αυτό το μέρος, mm-hmm. το ηφαίστειο εξακολουθεί να είναι μεγάλος κίνδυνος καθώς είναι ενεργό από το 1983. Δηλαδή, να πάω εγώ να κάνω το μπάνιο μου και να βγω μετά σαν ψητή κροκέτα. Από την παραλία. Όχι, δεν το θέλουμε. Όχι, εσύ καθόλου. Ποια παραλία θα προτιμούσες, θες να δούμε και τις υπόλοιπες να μας πεις. Να δούμε και τις υπόλοιπες. Θα σε πάω στο πλάγια Ζιπολίτε. 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 Πολίτε, δεν πολίτε, ποιος ξέρει. Στο Μέχικο, παρακαλώ, ναι. βρίσκεται αυτή η παραλία Κανκούν, η οποία έχει ψηφιστεί και ως η πιο όμορφη παραλία όλου του κόσμου. Α, εκεί όμως. Λέει, μπορεί να βρει την πλάγια Ζιπολίτ, η οποία μεταφράζεται και ως η παραλία των νεκρών. Α, τέλεια. Γιατί όμως. Έχει τεράστια κύματα, τα οποία οδηγούν σε επικίνδυνα υπόγεια ρεύματα και ναι. αμέτρητοι άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους, τέλεια. Εδώ πηγαίνω στο Φάληρο και μπαίνω στη θάλασσα, δύο βήματα κάνω και φοβάμαι πνιγώ, θα πήγαινα εκεί, ούτε όχι. καν. Όχι, ούτε καν. Ούτε εγώ δεν θα πήγαινα, δεν τη βλέπω και πολύ έτσι ευδιάθετη από την παραλία. Θα σε πάμε στην Αυστραλία. Να με πας. Η Mrs. Fraser, η Αυστραλία τώρα σου λέει, έχει μια μαγευτική εικόνα, mm-hmm. για να τη δούμε. Να τη δούμε όμως τη μαγευτική. Α, τέλεια. Α, εδώ με το. Με το φίλο μας, το Baby Shark. Εδώ, μπαίνει στο κλουβί και σε κάνουν. Και σε κάνουν. Μετά γίνεσαι. Museum. Τέλεια. Τέλεια, τέλεια. Underwater. Δεν εσύ ναι, τι έκανες, λες με ποιον celebrity δικό μας θα πήγαινες. Εγώ θα πήγαινα με την Γκόνη μεταξύ να τραγουδήσουμε το ουφ ζεστή ζέστη και σαν τον Καρχαρία. Σαν τον Καρχαρία σου λέει. Έτσι. Στα νερά λέει κολυμπούν επικίνδυνες δηλητηριώδεις μέδουσες αλλά και καρχαρίες. Τέλεια. Επίσης εκεί ζουν μερικές από τις πιο θανατηφόρες αράχνες αλλά και κροκόδιλοι. Οπότε εκεί δεν πηγαίνεις. Όχι. Σίγουρα δεν πηγαίνεις. Όχι. Πάμε στην επόμενη παραλία. Πάμε στην επόμενη. Να δούμε αν θα πάμε εκεί. Κοίτα, εκ των πραγμάτων δεν νομίζω κάτι να πάμε. Θα δούμε, ναι. Αλλά οκ, okay, γιατί όχι. Ας τις δούμε τουλάχιστον. Λοιπόν, πάμε στη Νότια Αφρική και στην Γκανσμπάι, ναι. μάλιστα. Ο παιδιά, μόνο από τη φωτογραφία νομίζω ότι μπορείτε να καταλάβετε το λόγο ακριβώς αυτό που δεν μπορούμε να πάμε. Και το βλέπω και μικρούλι, έτσι. Τέλεια. Έχει τόσους πολλούς λευκούς καρχαρίες αυτή η παραλία, παιδιά. Στα νερά της, η οποία έχει γίνει πραγματικά μόνο τουριστικό αξιοθέατο για τους λάτρες της περιπέτειας και για όσους το ζουν στα άκρα, έχω να προσθέσω. Γιατί και εμείς μπορούμε να λατρεύουμε λίγο την περιπέτεια, αλλά δεν πάμε να κολυμπήσουμε εκεί με τους καρχαριούλιδες. Εσύ, αγάπη μου, λατρεύεις και το καλοκαίρι. Εγώ λατρεύω, έτσι, το, λατρεύω το πάντα καλά καλοκαίρι. Έτσι, αυτό. Μπράβο, πάμε λίγο. Πάλι έχουμε ντυθεί εδώ ο πάντα σχεδόν. Εσύ έχεις βάλει ένα άλλο αρκουδάκι. Ένα άλλο αρκουδάκι το οποίο είναι και αυτό χαριτωμένο, ρε φίλε. Ωραίο γιατί είναι. Δεν είναι λίγο χαριτωμένο. Και εντάξει, μεταξύ... πάντα δεν είναι. Δεν είναι πάντα καλοκαίρι, αλλά έχουμε εδώ τα είναι ωραίο μας, και αυτό. Που τα αγαπάμε. Και... πάμε όμως στη Φλόριντα να δούμε άλλη μια επικίνδυνη παραλία. Ωραία. Δεν θα πάμε να τη δούμε. Για να τη δούμε. Να τη δούμε και να σας πούμε τι και πώς. Εκείνο τι είναι, γιατί δεν βλέπω. Πουλάκι. Ούτε εγώ μπορώ να καταλάβω. Άνθρωπος. Λίγο η μοιοπία, λίγο. Δεν μας βοηθάει. Ωραία. Εκεί κάτω αριστερά κάτι βλέπω. Λοιπόν, το 2013 σου λέει η Φλόριντα ήταν η πρώτη σε επιθέσεις καρχαριών. Άντε πάλι. Πέρα όμως από τους καρχαρίες, συχνά πέφτουν και πολλοί κεραυνοί στην περιοχή και σε συνδυασμό, λέει, με τη θάλασσα, μόνο καλό αποτέλεσμα δεν θα μπορούσαν να έχουν. Υπέροχα. Τώρα αυτό δεν είναι κάποιος. Δεν είμαστε τώρα κάποιος τουριστικός οδηγός. Εννοείται να μην πάμε σε αυτές τις παραλίες, θα έλεγα. Δεν θα πάμε σε αυτές. Απλά σας μαθαίνουμε σε ποιες παραλίες δεν μπορείτε να πάτε. Ακριβώς. Όχι μόνο λόγω της παραλίας, αλλά και επειδή είναι και μακριά. Σε περίπτωση, ας πούμε, που έχετε κανονίσει αυτό το καλοκαίρι να πάτε Νότια Αφρική, βλέπω εδώ, και Αυστραλία και μπλα μπλα μπλα, και να μην βουτήξετε συγκεκριμένες παραλίες, δηλαδή, μου κατάλαβες. Εμείς όμως σήμερα με τον
κάνω. Θα πάμε να χορέψουμε. Εννοείται. Όπως θα χορέψουμε και με το επόμενο τραγούδι. Ακριβώς. Το οποίο είναι τόσο γλυκό όσο εσύ, Σοφία. Γιατί θέλω να είσαι η πιο γλυκιά μου καραμέλα, έχω να πω. Πάμε να ακούσουμε. Πάμε να ακούσουμε. Καραμέλα και Ελένη Φουρέιρα. Ακριβώς. Για πάμε. Επιστρέψαμε εδώ πέρα στις ξαπλώστρες μας. Δηλαδή, ένα σκηνικό πια στο Mad TV μπορεί να πω, παιδιά, έχουμε ανανεωθεί. Πολύ καλοκαιρινό. Πολύ καλοκαιρινό και εγώ με αυτή την εικόνα δροσίζομαι κάπως. Δροσίζεσαι. Δροσίζεσαι και... Φυσικά και δροσίζομαι. Και πες μου πού δεν θα ήθελες να δροσιστείς. Πού δεν θα ήθελα να πάω, να βγάλω εδώ και τα παντοφλίνια μου. Πάμε λίγο. Να νιώσω έτσι ότι είμαι στην παραλία. Λοιπόν, παραλία που δεν θα ήθελα να κολυμπήσω. Πες μου μία. Λοιπόν, η Chopeti Beach. Chopeti Beach. Chopeti. Στην Ινδία. Για να τη δούμε. Ναι, όχι, δεν θα ήθελα. Nice. Όχι ότι θέλω να κολυμπήσω, αλλά στη συγκεκριμένη όχι. Εγώ οριακά βλέπω την παραλία εντωμεταξύ από τη φωτογραφία, αυτό έχω να πω. Είναι η γνωστότερη παραλία στην Ινδία, το πιστεύεις αυτό. Σκέψου τώρα να κανονίζεις να πας για μπάνιο και να εννοείς αυτό. Είναι από τις πιο μολυσμένες στον κόσμο, όπως πολύ καλά θα κατάλαβες και από την εικόνα. Και φυσικά, όχι. Όχι. Όχι, όχι νομίζω όχι. Όχι. Καλύτερα να κάτσω στους μείον 30 και ας μην κολυμπήσω ξανά ποτέ. Ναι, καλύτερα να κάτσουμε εδώ πέρα, που είμαστε εδώ, μια χαρά. Στο Παλίνι Πλάζα, που παλίνι είναι πλάζα. Φανταστικά. Εννοείται, πολύ θα του βάλω σε λίγο και αντιλιακό, γιατί το παιδί έχει το baby, πέρα. Το face. Και... και είναι κρίμα. Τον έκαψε ο ήλιος και ζεσταίνεται πολύ. Έτσι, μπράβο, ωραία, τέλεια. Εγώ θα σε πάω αλλού τώρα. Για πες. Στα νησιά Μάρσαλ και την ατόλη του Μπικίνι. Εγώ ξέρω, παιδιά, μόνο το βυθό του Μπικίνι. Από τον Μπόμπο Σφουγγαράκη. Δεν ξέρω, Σοφία, αν τον ξέρει. Τον ξέρει τον βυθό του Μπικίνι. Τέλεια. Και να σου πω ότι εκεί στην ατόλη. Ναι. Είναι ένα μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO και μοιάζει, λέει, πραγματικά υπέροχη η παραλία του. Κρύβει πολλούς κινδύνους όμως, με κυριότερο τους καρχαρίες που κολυμπούν σε αυτή τη θάλασσα. Εμένα, παιδιά, μου φαίνεται αρκετά τρομακτικό, γιατί ο βυθός του Μπικίνι ήταν πολύ. Τι θυμάσαι από τον βυθό του Μπικίνι? Από τον βυθό του Μπικίνι θυμάμαι τα καβουροπάτη για αρχή. Ναι. Θυμάμαι πάρα πολύ. Δηλαδή, νομίζω ονειρεύομαι να έχω ένα καβουροπάτη κάποια στιγμή στη ζωή μου. Ναι. Και τίποτα. Μέρα μου, Μπόμπο Σφουγγαράκη ήταν ο αγαπημένος μου ήρωας, Σοφία. Α, ναι. Ναι, και είχα κάνει και πάρτι θεματικό με Μπόμπο Σφουγγαράκη όλα. Εσύ τι έχεις δει, Μπομ? Θα μπορούσα να έχω τη δει, αλλά ναι. Θα σου πω, περίπου. Δεν τα βάλα όλα. Είσαι όντως φαν καλοκαιριού. Φαν πάντα καλοκαίρι. Καλοκαίρι, εννοείται. Ωραία, πήγαινε πάμε στην επόμενη. Επόμενη που είναι στη Ρωσία. Σιτόβαγια μπάχτσα, μπουχτσα, κάπως τέλος πάντων. Κομπούτσα θα μπορούσε. Θα μπορούσε, αλλά όχι. Αυτή η θάλασσα είναι από τις πιο γνωστές, λόγω των surfers που την επισκέπτονται, αλλά δυστυχώς υπάρχουν και πολλές στρατιωτικές εγκαταστάσεις εκεί. Ναι. Μερικές από τις βάσεις αυτές τις χρησιμοποιούν για τα παλιά πυρηνικά υποβρύχια που διαρρέουν ακτινοβολία. Δηλαδή, βουτάς τη θάλασσα και βγαίνεις. Και βγαίνεις με ένα πόδι. Άγια σου. Με ένα πόδι, τριαυτιά, ό,τι. Οπότε ούτε εκεί πάμε. Όχι, όχι. Πάμε στην επόμενη. Πάμε εννοείται στην επόμενη και θα σου πω τώρα. Θα σε πάω στην Ανταρκτική και στους νήσους Χέρτ, παρακαλώ. Σίγουρα καταλαβαίνεις το λόγο που βρίσκεται μέσα στις πιο επικίνδυνες παραλίες, το βλέπουμε κιόλας. Όντως, ισχύει. Το περίεργο είναι πως κάποιοι λάτρες του σερφ επιλέγουν την Ανταρκτική για τα μεγάλα κύματα που έχει, άσχετα αν καταλήγουν να έχουν υποθερμία και να γίνονται παγωτό, Σοφία. Οπότε, ούτε Ρωσία, ούτε Ανταρκτική, μακριά. Ούτε Αυστραλία. Αν και να σου πω κάτι, πες μου τώρα εσύ, πες ότι, πες ρε παιδί μου ότι κανονίζεις διακοπές στην Ανταρκτική, θα πεις, α τι θα κάνω στο plan list στην Ανταρκτική, θα πάω για μπάνιο. Όχι, όχι ούτε ρε, καν, με τους με μείον, μείον 100... πόσους έχει, όχι, χιλιάδες. Όχι ρε φίλε, δεν θα κάνεις και για μπάνιο. Δηλαδή, στη βαλίτσα μέσα, πού να βρω το μαγιό, πού να βρω το μαγιό. Δεν θα βρεις το μαγιό, αγάπη μου, γιατί θα είσαι με ένα βιζόν εκεί πέρα και θα προσπαθεί να ζεταθεί. Τέλεια, ακριβώς, ακριβώς, ακριβώς. Όμως, ίσως στο νήσος βόρειο Sentinel, στην Ινδία, ίσως λες να μπορέσουμε να πάμε εκεί. Πολύ φιλικό. Τα παιδιά μας περιμένουνε. Χρειάζεται, πιστεύεις. Μας ετοιμάζουν τον καφέ. Μας ετοιμάζουν ένα μπραντς. Σου ετοιμάζουν τον καφέ γιατί εγώ δεν πίνω. Όχι, ακριβέστατα, μπράβο, τέλεια. Κάποιοι σου λέει τους συγκεκριμένους σιού δεν συμπαθούν ιδιαίτερα τους ξένους. Μη μου το πεις, γιατί εγώ τους βλέπω εκεί με κάτι ακόντια, με κάτι πολύ όμορφα.
χειροπιαστά ο άκου τώρα να δεις, αρκεί να σκεφτείς μόνο πως όταν ένα αεροπλάνο προσπάθησε να προσγειωθεί στο νησί, του έριξαν φλεγόμενα βέλη και το ανάγκασαν να αλλάξει κατεύθυνση. Οκ. Okay. Κοίτα, αν ρίξανε ολόκληρο αεροπλάνο, δεν θέλω να σκεφτώ ότι θα κάνανε σε δύο πεζούς, ας πούμε. Έτσι. Με τα ποδαράκια τι μας. Τι πεζούς δηλαδή, δεν νομίζω καν ότι περπατάει και κόσμος. Ένα άλλο χαρακτηριστικό παράδειγμα στο νησί, τέλος πάντων, ήταν ένα σκάφος που όταν πλησίασε στην ξηρά του νησιού, οι ντόπιοι σκότωσαν και τους δύο επιβαίνοντες. Είναι αυτοί που έλεγες πριν οι πεζοί. Δεν πρόλαβα. Οι καημένοι να περπατήσουνε. Τι να σου πω, εμείς δεν θα προλάβουμε να ακούσουμε το επόμενο τραγούδι, πιστεύεις? Θα προλάβουμε, λες? Εγώ πιστεύω ότι θα προλάβουμε. Σου αρέσει το επόμενο κομμάτι? Το επόμενο τραγούδι το λατρεύω, να ξέρεις. Το είδα και στα βραβεία που μου άρεσε πάρα πολύ και θυμάμαι κάτι. Το χορευτικό. Ναι, πάμε να το κάνουμε. Έλα, πάμε λοιπόν. Λίγο. Ξεκινάμε. Μα μου ήρθε σαν βήμα μες στον ύπνο μου. Έλα. Πάμε λίγο. Ναι. Μας, με προετοιμάζεις μάλλον. Σε προετοιμάζω πάνω μου, εδώ βλέπω. Στο Παλίνι Πλάζα. να κολυμπήσουμε στα βαθιά του επόμενου game, το οποίο είναι... Το οποίο είναι το... Πες το Αλαμάντ. Έλα, πες το Αλαμάντ. Ωραία, πες το Αλαμάντ. Όχι, ξέρω εγώ. Θα σου βάλω ακουστικούλια. Θα μου βάλεις και εσύ μετά. Okay. Θα μοιράσουμε τις λέξεις. Θέλω να σου πω κάτι, Σοφία. Άντε, έχω μετρήσει πάρα πολλές νίκες από την εκπομπή και δεν ξέρω πώς θα παίξουμε μετά από αυτό. Εγώ κερδίσω στην αγάπη. Εσύ κερδίζεις την αγάπη. Γι' αυτό εδώ, είσαι εδώ με πληγώνεις τώρα, με πληγώνεις. Οπότε, okay. Θα σου δώσω τα, να μου δώσω τα φοβερά ακουστικούλια μας. Okay. Βάλτα. Θα εξηγήσουμε, πιστεύεις καθόλου το παιχνίδι. Θα το εξηγήσουμε. Ή θα το καταλάβουν. Θα το εξηγήσω εγώ. Βάλτα ακουστικά. Okay. Λοιπόν, αφήνουμε εδώ. Θα λέω κάποιες λεξούλες στον πάνω και αυτός θα μου λέει αντίστοιχα. Σωστό. Και θα προσπαθούμε να τις βρούμε. Φυσικά η μουσική θα παίζει τη διαπασόν στα ακουστικά του, αντίστοιχα και σε μένα. Και κάπως έτσι θα βρούμε τις λέξεις. Να ξεκινήσω. Δεν ακούω τίποτα. Θα τις βρω. Κάτσε. Θα σου βάλω τον ήχο, το volume, το max. Να ξεκινήσουμε, είσαι έτοιμος? Ναι, εννοείται. Ωραία. Περίμενε. Πάτα το. Έλα. Λοιπόν, σέλερι. Ψάρι. Σέλερι. Ζάρι. Σέλερι. Σάλι. Σέλερι. Κάτι μελί. Yeah. Τι να κάνουμε, πάνω στο κοντρόλ, τι λέτε? Να συνεχίσουμε, μου λένε, και να συνεχίσω να στο λέω. Σέλερι. Σέλερι. Σάλι. Σέλερι. Γυάλι. Γυάλα. Λαλαλα. Αυτό το κατάλαβα. Σέλερι. Το έχω. Σέλερι. Έμα πια. Πολύ κοντά. Έμα πια. Ξινό θα μας το βγάλεις. Φέρε να βάλω τώρα εγώ τα ακουστικά. Όχι, μου λένε. Όχι. Ωραία. Θα συνεχίσω. Λοιπόν, ας πάρω άλλη μία λέξη. Πάμε. Έλα. Κοινόα. Αργό. Ξανά. Αργό. Κοινόα. Κότα. Θα μπορούσε. Κοινόα. Το τρώει η κότα. Κοινόα. Αυτό δεν μπορώ να το πω. Πάμε ξανά. Κοινόα. Ξανά, δεν ακούω. Κοινόα. Δεν ακούω λογικό. Κοινόα. 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 Την ώρα. Πού, κοινόα. Πού. Όχι, άστο, αυτό είναι άλλο. Κοινόα. Την ώρα είναι. Τι να τον κάνω που είναι και κουφός. Θα τελειώσει το τραγούδι και θα μου κλέβεις μετά, κανόνισε. Καλέ. Για να δω. Έχουμε εδώ ακούσει τώρα, όλη τη δισκογραφία. Κοινόα. Εμένα κοιτάς. Κοινόα. Κι. Νοα. Νόε. Νατ. Πάμε στην επόμενη. Λοιπόν. Ανεμόνι. Τιμόνι. Ανεμόνι. Κανελόνι. Κανελόνι. Καλό κι αυτό, μας αρέσει το κανελόνι. Κοίτα, ας τα μαλλιά. Ανεμόνι. Ξανά. Ανεμόνι. Ποιος ζει στη θάλασσα. Δεν καταλαβαίνω. Ανεμόνι.
Καλά είμαι. Ωραία. Θα πάω στην πάμε, επόμενη. Πάμε πάλι. Κοδονοκρουσία. Κοδονοκρουσία. Κάτσε, αυτό είναι μεγάλο. Κοδονοκρουσία. Κορονοϊός. Πάμε άλλη μία, έτσι, στο δίνω άλλη μία. Ξανά. Κοδονοκρουσία. Στη. Στην επόμενη λέξη. Κάτι από κο. Κάτι από κο. Αυτό σου λέω. Λίγο δεν ακούω. Λίγο λοιπόν, το ένα. Άλλη μία. Έλα. Έλα, κοίτα με. Δεν το έφερε, παιδί μου. Αποκρυφά. Πολύπλοκη, αλλά είναι Φουρέιρα. Δεν μπορούσε. Απόκρυφα. Απόκρυφα. Τι είναι? Τα απόκρυφα σημεία σου. Απόκρυφα. Απόκρυφα. Μο. Από μη είναι. Απόκρυφα. Απόλυτα. Απόκρυφα. Από. Κρυφά. Από. Κρυφά. Δεν ακούω. Ξανά. Δεν πειράζει. Αυτό το βρω αυτό. Απόκρυφα. Βα. Από. Κρυφά. Σι. Σε. Να μου δώσει τα ακουστικά να πάμε. Παιδάκια, να συνεχίσουμε το γίνεται. Παιχνίδι μας, να βγάλω το λέλουδο, το αφήσω εδώ. Σοφία, νομίζω ότι κάποιο πρόβλημα στην άρθρωση. Μου φύγε εδώ αυτό, θα το πετάξω έτσι όπως το πετάνε ευριασμένοι. Χα! Για να βάλω τα ακουστικά. Πάμε. Λοιπόν. Ποιες λέξεις λέω εγώ τώρα, έχω να πω. Α, έχουμε διαφορετικό. Α, εντάξει. Λοιπόν, ακούς καθόλου, θα τη λέω σιχά. Σκά. Σταλίδα. Σκαλί. Σταλίτσα. Σκαλί. 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 Τι πες? Το είπε. Το βρήκε. Σταλίδα. Εγώ δεν έχω και ακουστικό. Να με ειδοποιήσουν από πάνω μου το βρήκε. Okay. Πάμε. Σκαλί. 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 Μη το. Ναι. Το βρήκε το πρώτο. Το βρήκα. Το βρήκε. Πάμε λίγο. Ωραία. Δεν πιστεύω, προβλέπετε μια μεγάλη ήττα για μένα. Πρώτο παιχνίδι, ας το δώσουμε στην καμένη Σοφία. Λοιπόν, νεύτη. 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 Λε. Ο νεύτης. Λε. Λεπά. Λεπά. Ναι, όχι αυτό, όχι αυτό. Νεύτη. Προσκάμε. Νεύτη. Νεύτη. Λευκή. Νεύτη. Λευκή. Είναι εδώ και ο φίλος μας που κάνει τις κατασκευούλες, οπότε ο νεύτης ταιριάζει. Τέλεια. Λοιπόν. Τι γίνεται, τι έγινε. Άστο. Να το πω άλλη μία ή όχι. Λοιπόν, άστο, πάμε αλλού. Σαλούφα. 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 Σαλούφα, μαλα... Έλα, το βρήκε, το βρήκε, το βρήκε, το βρήκε. Λοιπόν, συνεχίζω με σούπερ λέξ, παιδιά. Με σούπερ λέξ. Λοιπόν, πάμε, πάμε λίγο. Και λι φως. Όχι και λικελεκίδου. Και λι φως. Κέλυφος. Ρε, τα έχει βρει όλα. Τι θηρίο είναι αυτό. Πω, κερδάω. Τελευταίο. Κερδάω. Κερδάει. Κερδάω, ε. Τελευταία. Τελευταία. Τελευταία και φεύγω, παιδιά. Αν τη βρίσκει αυτή, παρετούμε. Φεύγω. Μυ-νι-σκος. Μυστικός. Μυ-νι-σκος. Πύρινος. Παιδιά, μην πάθουμε κανένα μυ-νι-σκο. Μυ-νι-σκος. Περιστός. Μηνίσκος. 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 Μηνίσκος, ρε. Μπράβο. Μπράβο! Κυρίες και κύριοι, εδώ με τη μεγάλη νικήτρια του παιχνιδιού μας. Πόσα βρήκα. Τα βρήκες, νομίζω, εκτός από όλα. Εκτός από ένα, όχι. Το νεύτη δεν βρήκες. Το νεύτη. Βρήκες 4 στα 5, Σοφία. Είναι η πρώτη σου νίκη. Μήπως πλησιάζεις και εσύ στην αγάπη. Μακάρι, μακάρι και πάλι μακάρι έχω να πω. Μακάρι, μακάρι εκεί που θα πάμε σε λίγο και θα περάσουμε τέλεια δυο μας. Πες μου. Να βρεις την αγάπη. Αγάπη, γιατί. Γιατί θα αποχαιρετήσουμε τον κόσμο. Φυσικά θα αποχαιρετήσουμε τον κόσμο. Θα ανανεώσουμε το ραντεβουδάκι μας. Την επόμενη εκπομπή να είστε όλοι εδώ. Δεν θέλουμε να φύγει κανείς. Το ραντεβουδάκι μας με τον Πάνο. Με τη Σοφία. Και τα λέμε. Φιλάκια πολλά! Καλά να περνάτε, παιδάκια!